Για να ξεκινήσουμε λίγο πιο χαλαρά το τρίτο μέρος εκπομπής μετά από τα πολλά και ενδιαφέροντα που μας είπε νωρίτερα ο αναπληρωτής υπουργός κύριος Τσιρόνης, αναφορικός με το πολυνομοσχέδιο αλλά και τα θέματα τα εθνικά. Θα πάμε να καλημερίσουμε ένα από τα πρόσωπα της επικαιρότητας, λέγοντας από μέρος μου ότι αυτό το τραγούδι θα μπορούσε να το αφιερώσει ο κύριος Λεβέντης. Είναι η κυρία Μεγαλοοικονόμου στη τηλεφωνική γραμμή, η οποία τον στεναχώρησε τον πρόεδρο. Καλημέρα σας, κυρία Μεγαλοοικονόμου. Καλημέρα σας, καλημέρα. Τι κάνει η όμορφη Θεσσαλονίκη μας. Μια χαρά, είναι αφιερωμένο από τον κύριο Λεβέντη το τραγούδι. Τον στεναχωρήσατε. Εγώ. Τον προδώσατε, τον αφήσατε μόνο του. Εγώ τον πρόδωσα. Όχι, δεν έχω κάνει καμία προδοσία. Τίποτα. Αν και ο ίδιος είπε ότι θα το στις εκλογές θα δείτε ότι ήταν λάθος αυτό που κάνατε. Δεν ξέρω τι εννοεί και αν σε απασχολεί εσάς. Όχι, κοιτάξτε, δεν με απασχολεί και δεν θέλω να συζητώ με τις δηλώσεις για τις δηλώσεις του κ. Λεβέντη. Αυτό το θέμα έχει λήξει για μένα. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν γίνουν οι εκλογές, όποτε γίνουν το 19 με το καλό, θα αποφασίσει ο λαός, όπως αποφασίζει για όλους μας. Τι σας έκανε να προσχωρήσετε στον ΣΥΡΙΖΑ? Τι με έκανε να προσχωρήσω στον ΣΥΡΙΖΑ? Με έκανε να προσχωρήσω γιατί είδα τις θετικές πλευρές. Φυσικά γνωρίζω ότι θαύματα δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Ξέρω ότι όλοι οι συμπολίτες μας γενικώς υπέφεραν τα 2-3 χρόνια με τα μνημόνια. Όχι μόνο 2-3 χρόνια, από τότε που μπήκαμε στα μνημόνια, μην ξεχνάμε ότι οι περικοπές συντάξεων κλπ. Είχαν αρχίσει και από Νέα Δημοκρατία, 12 φορές περικόπηκαν οι συντάξεις. Δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά τουλάχιστον αυτή τη δεδομένη στιγμή, όταν έχουμε θετικά σχόλια όλων των οίκων αξιολόγησης, όταν βλέπουμε ότι στις αγορές τα επιτόκια φτάνουν να είναι όπως ήταν στο 2006 πριν να μπούμε στα μνημόνια, όταν το ΣΕΒ βγάζει δηλώσεις και κάνει πώς πηγαίνει η βιομηχανία, πώς πηγαίνουν οι εξαγωγές, πώς είναι ο τουρισμός κλπ. Νομίζω ότι είναι όλα θετικά. Δεν βλέπω τίποτα αρνητικό. Φυσικά δεν θα γίνουν τα θαύματα από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά βλέπουμε κάποιο φως, να μπορέσουμε να πάρουμε δυνάμεις και να συνεχίσουμε τον αγώνα. Γι' αυτό θεώρησα Η επιχειρηματολογία της Ένωσης Κεντρών πλέον δεν σας εκφράζει? Όλα αυτά τα οποία υποστήριζε ο προηγούμενος φορέας με τον οποίο είχατε συνεργαστεί. Από πότε δηλαδή σταμάτησε, έπαψε να σας εκφράζει ο Βασίλης Λεβέντης πολιτικά? Κοιτάξτε, δεν θέλω να το συγκριτώ. Η Ένωση Κεντρών είναι στο κέντρο, με εξέφραζε. Άλλο τα θέματα που δημιουργήθηκαν. Δεν θέλω να το συζητώ. Δεν με ενδιαφέρει αν θέλει να κάνει ανακοινώσεις, θα τις κάνει ο πρόεδρος. Το σέβομαι, τον εκτιμώ. Μπορεί να δώσει εκείνος τις εξηγήσεις του και αν δώσει τις πραγματικές εξηγήσεις, ας πει όλα τα γεγονότα. Εσείς πότε αποφασίσατε την προσχώρησή σας στον ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ την αποφάσισα χθες. Και το έκανα εν το άμα και το θάμα. Είμαι άτομο που μελετάω τα πράγματα, τα μελετάω πάρα πολύ προσεκτικά. Και όταν παίρνω μια απόφαση, την παίρνω αφότου έχω μελετήσει τα υπέρ, τα κατά, όλες τις παραμέτρους, διότι σπουδάζοντας οικονομικά αυτό έχει το καλό, ότι τα οικονομικά τα βλέπεις διαφορετικά. Βάλεις και τα υπέρ και τα κατά. Είδα ότι όλα συγκλίνουν προς τα υπέρ. Συνεπώς δεν είναι... Ναι, πείτε μας. Ναι, φτάνοντας στην πηγή, θα ήταν κρίμα να φτάνεις στην πηγή να πιεις νερό μετά από τόσες θυσίες και να λες, άχ, δεν έχω ένα ποτηράκι, δεν έχω κάτι να πιω. Θα ήταν άδικο. Δεν θα ήταν καλύτερο για εσάς να περιμένατε να τελειώσει η συζήτηση για το πολυνομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά πραγμάτων τα οποία δεν είναι και πολύ αρεστά όλα, και μετά να προβείτε στην κίνηση? Προβήκατε. Όχι, κοιτάξτε, το πολυνομοσχέδιο έπρεπε να ψηφιστεί για να πάμε στην τρίτη αξιολόγηση που είναι σημαντική. Έπρεπε να έχει ψηφιστεί. Όποιο
κόμμα και να ήταν, ήδη και αυτά και για τις απεργίες είχαν τεθεί και ποινές δημοκρατίας κλπ. Ας έκαναν, ας οι δύο προηγούμενες κυβερνήσεις και του ΠΑΣΟΚ και η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ ας εφάρμοζαν το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο που δεν το εφάρμοζαν, διότι τότε τα βλέπα τα πράγματα εκτός Βουλής και έβλεπα ότι όταν μας βάζανε να τηρήσουμε κάποιους όρους και δεν τους κάναμε, τα κρύβαν όλο κάτω από το χαλί να μην χάσουν την ψηφοθυρία τους. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα έπρεπε αυτά να εφαρμοστούν. Άρα να υποθέσω ότι για την κυρία Μεγαλοοικονόμου το πρόβλημα των προηγουμένων, το οποίο υπερσκέλισε η παρούσα κυβέρνηση, ότι οι προηγούμενοι δεν εφάρμοσαν τα μνημόνια. Φυσικά δεν εφάρμοσαν. Γιατί, ποια μέτρα έλαβαν. Ναι. Μόνο κάποιες περικοπές, τα υπόλοιπα στο δημόσιο, το ένα, το άλλο, ποια μέτρα εφάρμοσαν. Τα άφηναν θέλοντας, έγινε το πρώτο μνημόνιο, δεν εφαρμόζεται. Έγινε το δεύτερο μνημόνιο, δεν εφαρμόζεται. Κάποτε δανειστές είναι, δεν είναι φιλανθρωπικό ταμείο. Συνεπώς, θα τα εφαρμόσει ή δεν θα τα εφαρμόσει. Ή θα πάτε, ξεχνάτε ότι είμαστε στο χείλος του Brexit. Θα μας έδιναν ορισμένα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, ξέρω, και θα μας πετάγανε έξω. Άρα, λέτε, σοφή η επιλογή της κυβέρνησης να εφαρμόσει τα μνημόνια. Δεν υπήρχε και άλλο περιθώριο. Όταν ο πρώτος προϋπολογισμός που παρακολούθησα ως βουλευτής τον Νοέμβριο του 2015 και όταν βγήκε ο κύριος Καμένος και μάλιστα μου κακοφάνηκε και κατέθεσε στη Βουλή στην Ολομέλεια τα ψηφισμένα ήδη θέματα που έπρεπε να εφαρμοστούν μέχρι το 2016, διότι αν δεν τα εφαρμόζαμε θα μας πέταγαν έξω και τα κατέθεσε. Μπορείτε να το δείτε και στα πρακτικά και στο βίντεο. Μιλάω για τη Νοέμβριο του 2015 για προϋπολογισμό του 2016. Και λέει, αυτά είναι ψηφισμένα από τους προηγούμενους από το 2014 και έχουν το περιθώριο να εφαρμόσουμε μέχρι το 2016. Αλλιώς, λοιπόν, τι μπορούσαν να κάνουν. Τα ψήφισαν και εκείνοι, έπρεπε κάποτε να εφαρμοστούν. Άσχετα δεν τα εφάρμοσαν. Κάποιος έπρεπε να τα εφαρμόσει. Ναι. Κάποιος πληρώνει την ύφη πάντοτε. Ναι. Κύριε Μεγαλοοικονόμου, τουλάχιστον είναι το θέμα ότι πλήρωσε ο λαός με το αίμα του, με τον πόνο του, με τον υδρότα του. Εγώ το παραδέχομαι αυτό. Αλλά τουλάχιστον να μπορέσουμε να δούμε κάτι καλύτερο. Από τον Αύγουστο και λοιπά, να δούμε κάτι καλύτερο. Θα μπορούσαμε να πούμε δύο καλές κουβέντες για την αντιπολίτευση, η οποία επέτρεψε σήμερα στην κυβέρνηση να εφαρμόσει απολύτως τα μνημόνια. Τι εννοείτε δύο καλές κουβέντες, τι να τους πω. Όχι η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν βγήκαν στα κάγκελα όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στα προηγούμενα μνημόνια. Επέτρεψαν στην κυβέρνηση να ολοκληρώσει τις αλλαγές που λέτε. Μα αφού έπρεπε να. Εκείνοι τα είχαν εφαρμόσει. Μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βγήκε. Δεν κυβέρνησε 40 χρόνια πριν. Όχι, δεν μιλάω για τα 40 χρόνια. Είπατε μόνοι σας και είναι πολύ ξεκάθαρη η θέση σας ότι οι προηγούμενοι δεν τόλμησαν να εφαρμόσουν τα πρώτα δύο μνημόνια, τα οποία εμπεριείχαν μεταρρυθμίσεις και τομές. Μέτρα, ναι. Και η κυβέρνηση αυτή τα έχει εφαρμόσει, γι' αυτό και έχουμε αποτελέσματα. Λέω. Συνεπώς και η αντιπολίτευση καλά έκανε στην παρούσα φάση και δεν αντέδρασε στις μεταρρυθμίσεις τις οποίες ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, και η ΑΝΕΛ έχουν εφαρμόσει. Αυτό λέτε. Μα γιατί να αντιδράσει. Τα ήξερε τα μέτρα αυτά. Τα ήξερε. Έπρεπε να εφαρμοστούν. Δεν τα εφάρμοσαν, κάποιος έπρεπε να τα εφαρμόσει. Και ό,τι είναι ψηφισμένο, τη στιγμή που είμαστε σε μνημόνιο, τη στιγμή που είμαστε σε επιτήρηση, όποιος και να κυβερνούσε θα έπρεπε να τα εφαρμόσει. Αλλιώς δεν υπήρχε άλλη λύση από τα να μας πετάξουν έξω από την Ευρώπη. Κυρία Μεγαλοοικονόμου, θα γυρίσει πάλι στη δραχμή. Θέλω να κάνουμε... Αν ήταν καλύτερο αυτό, δεν νομίζω. Καλά.